αποφάσισαν να φτωχοποιήσουν τα άτομα με αναπηρία στα οποία δεν παρέχεται καμία μέρημνα και καμία προστασία. Ο Μπαλτά συνεχίζεται με τι μειώσει στα άτομα με ειδικέ ανάγκε, με τον κύκλο των περικοπών να μην έχει ακόμα κλείσει. Έτσι που είμαστε. Τι φταίει, Εμεί οι ίδιοι. Το κράτο μα ή εμεί. Εμεί που βγάζουμε, εμεί ψηφίζουμε, εμεί φταίμε. Αλλά νομίζω πάντα χρειάζεται κάτι παραπάνω για αυτά τα παιδιά. Λίγη πιο, πιο προσπάθεια, ε... Όχι μόνο από εμά, αλλά και από το κράτο πιο πολύ. Όσο ε, κακομεριά. Επίδομα, πρόσβαση. Σε επίδομα, σε σύντηση. Σε... Ο σεβασμό από το κοινωνικό κράτο θεωρείται αυτονόητο για τι αναπτυγμένε χώρε του εξωτερικού. Ωστόσο, η αναγνώριση των αναγκών για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα αποτελεί ζητούμενο μετά από 7 χρόνια μνημονίων. Έχουμε φτάσει πάλι να σκεφτόμαστε τον κεάδα τα χαμηλότερα προνοιακά επιδόματα, το 67% δηλαδή είναι 330 ευρώ το μήνα και πληρώνονται μετά τις 15 του τρίτου μήνα. Ο ασφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρούγκαλου δίνει 384 ευρώ σε όσους μόνο έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Από εκεί και κάτω με ποσοστό αναπηρίας από 67 έως 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης. Καταθέτει τα χαρτιά ο ανάπηρο, είναι επίσημα από γιατρού σωστού, νοσοκομεία, του ΕΟΠΗ γιατρού κλπ. Αλλά αυτοί που είχαν πάντα γιατί έτσι ήταν το 67 τώρα μπορεί να το βγάλουν 63. 60-50, το 80% που οι βαριά ανάπηροι έχουν απαλλαγή από τα έμφυα, το κάνουν 78-73. Πάνω από 70.000 βαριά ανάπηροι έχουν μείνει χωρί εισόδημα, αφού 220.000 οι οποίοι έλαβαν κάποιο επίδομα μέχρι το Μάρτιο του 2012, σήμερα έμειναν κάτω από 150.000. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι βαριά ανάπηροι είναι πάνω από 500.000, ενώ οι ανάπηροι με ένα μέσο ποσοστό αναπηρία δεν έχουν καμία απολύτω στήριξη με την κατάσταση που ζούμε τώρα, ακούς συντάξεις 300 ευρώ, 400. Να φάει τι. Συναντήσαμε σήμερα το λευκό ταξί, το όχημα που βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών με ειδικέ ανάγκες. Το ύψος των επιδομάτων δεν επιτρέπει τις συχνές μετακινήσεις τους, που κατά τα άλλα κρίνονται απαραίτητες για τη σωματική αλλά και ψυχική τους υγεία. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μια κατάσταση και μια επίθεση προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με χαμηλή δυναμική οικονομικά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να εργαστούν. Ε, οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που έχουν είναι να βγουν από το σπίτι του και να πάνε για ένα καφέ, μια διασκέδαση. Δυστυχώ ε, πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και στο πιο μικρό έξοδο. Την ίδια ώρα και η συμπεριφορά των πολιτών προ τα ΜΕΑ δεν είναι η προσήκουσα. Οι περιορισμένοι χώροι στάθμευση καταλαμβάνονται συχνά από οδηγού που δεν διαθέτουν την ειδική σήμανση και αγνοούν τι αντικειμενικέ δυσκολίε τη καθημερινότητα των ΑΜΕΑ.